Που καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω την ακούγατε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο εκεί στο Άργος Οριστικό. Την άκουσα και έχει απόλυτο δίκιο ο αγαπητός Δήμαρχος. Πολύ εντύπωση μας κάνει αυτό. Δυστυχώς, ελλείψη της σύνδεσης, της χωρητικότητας του δικτύου για τη σύνδεση των υποδομών αυτών των ενεργειακών αναβαθμίσεων σε δημόσια κτίρια. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Άργους Οριστικού, είναι ο Δήμος Γραβενών, είναι η κύρια περιφέρεια που έχουμε αναβαθμίσει κάποια κτίρια. Δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μας από το ΔΔΕ παρόλες επανειλημμένες οχλήσεις μέχρι και στον ίδιο τον Υπουργό. Ζητήσαμε επανειλημμένος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνεται όταν είμαστε σε ενεργειακή κρίση. Το κόστος έχει πάει στα ύψη. Λέμε ότι πρέπει να πάμε στη μετάβαση, να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Ποια είναι η λογική στην οποία εδράζεται αυτή η άρνηση να γίνει αυτή η σύνδεση με το δίκτυο? Η λογική είναι ότι δεν υπάρχει χωρητικότητα στο δίκτυο, ωστόσο η αντιπρόταση δικιά μας είναι να γίνει μια πρόβλεψη και να απομειωθεί η άδεια που δόθηκε σε κάποιες άλλες εταιρείες να συνδεθούν στα δίκτυα της Δυτικής Μακεδονίας και κατά προτεραιότητα η πιο ψυχρή περιφέρεια της χώρας να βρει πρόσβαση στο δίκτυο για τις επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει, έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κινδυνεύουμε, όπως είπε και ο αγαπητός Δήμαρχος, να επιστρέψουμε τα λεφτά πίσω. Ναι, να βρεθούμε. Να πολύ ευρωπαϊκά σημαντικό κονδύλια, και αυτό. Την ώρα που εμείς πασχίζουμε να αυξήσουμε την απορροφητικότητα, να γίνουν έργα, να δουλεύει ο κόσμος, να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια και στους πόρους και να μην υπάρχει αυτή η πρόβληση. Τώρα ακούγεται λίγο οξύμορο. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι και αυτό για το οποίο συζητάτε εκεί στις Βρυξέλλες, στις περιφέρειες.